Σήμερα θα μιλήσουμε για το Australopithecus Boisei. Το είδος αυτό τώρα πια ονομάζεται Παρανθρώπους Boisei. Ζούσε σε περιοχές της σημερινής Ανατολικής Αφρικής, σε εδάφη που σήμερα ανήκουν στην Κένια, την Τανζανία, το Μαλάουι και την Αιθιοπία. Έζησε περίπου 2,3 έως 1,2 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τα αρσενικά άτομα ήταν πιο μεγάλα από τα θηλυκά, δηλαδή το είδος παρουσίαζε φυλετικό δημορφισμό. Το μέσο βάρος των αρσενικών ατόμων εκτιμάται στα 50 κιλά και των θηλυκών στα 35 κιλά, ενώ το μέσο ύψος των αρσενικών σε 1 μέτρο και 35 εκατοστά και των θηλυκών σε 1 μέτρο και 25 εκατοστά. Ο όγκος του εγκεφάλου υπολογίζεται στα περίπου 520 με 530 κυβικά εκατοστά. Το κρανίο του Αυστραλοπιθέκους Boisei δείχνει προσαρμογές για μάσηση σκληρών τροφών και μοιάζει πολύ με αυτό των σημερινών πιθήκων. Το μέτωπο ήταν επίπεδο και είχε πολύ χοντρά και έντονα υπερόφρια τόξα. Στον θόλο του κρανίου και μόνο στα αρσενικά άτομα υπήρχε αυτή εδώ η προεξοχή που ονομαζόταν οβελιαία ακρολοφία και από όπου εκφύονταν οι ισχυροί κροταφικοί μύες που συμμετέχουν στη μάσηση. Οι μύες αυτοί, οι κροταφικοί δηλαδή μύες, εκτείνονταν στα πλαϊνά τυχώματα του κρανίου μέσα από το ζυγωματικό τόξο και κατέληγαν στην πολύ δυνατή και ογκώδη κάτω γνάθο. Οι προγόμφοι και οι γομφοί ήταν ιδιαίτερα ογκώδης, ακόμα και 4 φορές μεγαλύτερη σε μέγεθος από αυτούς του σημερινού ανθρώπου. Αντιθέτως, τα πρόσθια δόντια, δηλαδή οι τομείς και οι κοινόδοντες, ήταν πολύ μικρά σε σύγκριση με τα οπίστια, δηλαδή με τους προγόμφιους και τους γομφίους. Επιπλέον, η αδαμαντίνη των δοντιών του είναι η παχύτερη μεταξύ όλων των πρώιμων ειδών του γενεολογικού μας δέντρου. Η όλη κατασκευή των δοντιών και των γνάθων, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κροταφικούς μύες, υποδηλώνει ότι έτρωγαν σκληρές φυτικές τροφές, όπως παραδείγματος χάρη σπόρους, ξηρούς καρπούς, φρούτα με σκληρή φλούδα και διάφορους βολβούς. Τα έντονα εκτινόμενα και προεξέχοντα ζυγωματικά οστά έδιναν στο πρόσωπο μια φαρδιά και δισκοειδή όψη. Ιδιαίτερα εμφανή χαρακτηριστικά είναι το προεξέχον πρόσωπο, όπως φαίνεται αν φέρουμε μια κατακόρυφο μπροστά ακριβώς από τις οφθαλμικές κόνχες, φαίνεται πόσο πολύ προεξέχει το πρόσωπο και επίσης το είδος παρουσίαζε και αρκετά έντονο προγναθισμό, δηλαδή τα δόντια προεξέχουν σε σχέση με την γνάθα. Εάν γυρίσουμε το κρανίο από την κάτω πλευρά, θα δούμε ότι το ηνιακό τρίμα ήταν στη βάση του κρανίου, δηλαδή στο κέντρο του κατώτερου μέρους του κρανίου, πράγμα που αποδεικνύει ότι το είδος βάδιζε και στα δύο πόδια. Τα χέρια τους ήταν μακριά σε σύγκριση με τα πόδια, πράγμα που υποδηλώνει ότι εκτός από προσαρμογή για δίποδη βάδιση, συνέχισε να είναι προσαρμοσμένο και για αναρρίχηση σε δέντρα.
Όσον αφορά την κοινωνική τους οργάνωση, πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ζούσαν σε ομάδες με αρκετά θηλυκά γύρω από ένα κυρίαρχο αρσενικό, όπως συμβαίνει και με τους σημερινούς γορίλες. Πιστεύετε ότι το είδος ζούσε σε ανοιχτά λιβάδια, αλλά και σε πιο υγρά περιβάλλοντα, κοντά σε ποτάμια και λίμνες. Σήμερα θεωρούμε ότι το είδος αυτό δεν αποτελεί άμεσο πρόγονο του ανθρώπινου είδους, αλλά αποτελεί έναν πλάγιο ή τυφλό κλάδο του εξελικτικού μας δέντρου, χωρίς εξελικτική συνέχεια.